Επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά ο διαγωνισμός θεσμός πλέον για το ελαιόλαδο. Ο λόγος για τον ένατο παγκρίτιο διαγωνισμό τυποποιημένου ελαιολάδου που αποτελεί διαβατήριο και τις εξαγωγές της Κρήτης στη διεθνή αγορά. Ένα θεσμό που έχει κύριο στόχο τη στήριξη και την ανάδειξη του κύριου πρεσβευτή του πρωτογενή τομέα της Κρήτης για την παραγωγή και την εξαγωγή. Ο διαγωνισμός αποτελείται, το πάνελ του διαγωνισμού, από έγκριτους και διαπιστευμένους κριτές του ελαιολάδου. Στόχος του διαγωνισμού αυτού είναι να προτρέψουμε τους παραγωγούς μας να τυποποιούν το ελαιόλαδο, να μην φεύγει σήμα. Ένα τυποποιημένο ελαιόλαδο είναι εκείνο που θα κερδίσει την υπεραξία που το αναλογεί. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 10 έως 12 Μαρτίου σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, με την Ειρήνη Χουδετσανάκη και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να αναφέρονται στον επιτυχημένο θεσμό που οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη. Το επιπλέον σημαντικό που κάνει ο Παγκρήτιος Διαγωνισμός σε συνεργασία και με το εργαστήριο στο Ρέθυμνο είναι η δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των δειγμάτων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Θεωρούμε ότι συμβάλλει θετικά και στις δύο κατευθύνσεις που έχει. Στη μια είναι η προώθηση του κρητικού ελαιολάδου και από την άλλη να δημιουργήσει μια κουλτούρα ποιότητας σε όλους τους συντελεστές της παραγωγής. Γιατί συμβάλλει στην ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρητικού παρθένου ελαιολάδου. Ο στόχος μας πάντα είναι η αύξηση εξαγωγών τυποποιημένου ελαιολάδου, η αυξημένη προβολή του κρητικού ελαιολάδου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και βέβαια μέσα από τον Παγκρήτιο βλέπουμε ωφέλη. Στόχος του Παγκρήτιου Διαγωνισμού Τυποποιημένου Ελαιολάδου είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ποιοτικού και επώνυμου κρητικού ελαιολάδου, η βελτίωση της τεχνογνωσίας γύρω από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και την ποιοτική αναβάθμισή του, καθώς και ενδυνάμωση της εικόνας του κρητικού ελαιολάδου εντός και εκτός της χώρας μας. Να ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία τους, πραγματικά, γιατί είναι σημαντική να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό που λέγεται Χρυσός της Κρήτης και κρητικό ελαιόλαδο. Καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες και πραγματικά από όλο αυτό το διαγωνισμό κερδίζει η ελαιοκαλλιέργεια, η κρητική ελαιοκαλλιέργεια και το κρητικό ελαιόλαδο.